Ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, κ. Κώστας Χοκολάκης, υπογράμμισε στην τοποθέτησή του προς τους συναρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων σε ακραία καιρικά φαινόμενα ότι μερίδιο ευθύνης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων φέρουν και οι ίδιοι οι πολίτες. Ο νομός είχε και ατύχημα πριν από 2 χρόνια, δεν έχουν περάσει, όπου ένα ζεύγος στρατιωτικών παρασύρθηκε. Πήγε να περάσει την Ιρλανδική διάβαση και δυστυχώς χάθηκε η γυναίκα. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να μας βοηθήσουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα τοπικά, προκειμένου να δώσουν τις οδηγίες ή στις εφημερίδες που βγάζει ένας δήμος, ένα περιοδικό, ας βάλει και τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, τι κάνουμε σε καιρό χειμώνα, για χιόνια, πλημμύρες, σεβασμός προς τις εντολές των αρχών. Η κορίνας που θα βάλει η αστυνομία δεν τις βάζει η πυροσβεστική, δεν τις βάζει για να ταλαιπωρήσει, βάζει για να προστατεύσει. Θυμάμαι τον κύριο Καραλιά πέρυσι που έλεγε ότι είχα βάλει τις κορίνες και είχα πάει πιο πέρα και πέρασε ένα αυτοκίνητο, αφήστε μας να πάμε, πάμε στο Λατοχώρι, έχουμε κλείσει ξενοδοχείο. Και οι δύο κοπέλες, αφήστε μας, έχουμε γάμο στο διπλανό χωριό. Σωστά τα θυμάμαι έτσι. Λοιπόν, είναι γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε και όχι να θρηνήσουμε. Αλλά και ο αστυνομικός διευθυντής Πιερίας, κ. Θανάσης Φωτόπουλος, μίλησε για τις σοβαρές ευθύνες που έχουν οι πολίτες. Κάθε χρόνο τα προβλήματα που έχουμε, τουλάχιστον το χειμώνα, η καλοκαιρινή περίοδος είναι μια άλλη περίοδος, τουλάχιστον που έχουμε το χειμώνα τα περισσότερα προκαλούνται και δημιουργούνται από τη συμπεριφορά των πολιτών. Έχουμε μάθει όλοι να λέμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πού είναι το κράτος και πού είναι οι αρμόδιοι. Εγώ σας βεβαιώνω από την πλευρά της ευθύνης μου, τουλάχιστον από τη γνώση που έχω τα τελευταία χρόνια, ότι το κράτος είναι πάντα παρόν, είναι εκεί. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι πολίτες δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, ο πολίτης θεωρεί ότι το δικό του το αυτοκίνητο είναι ανώτερο από τα άλλα και μπορεί να περάσει από το χήμαρο με το μοιραίο αποτέλεσμα. Ο πολίτης δεν ξέρει να βάλει αλυσίδες με αποτέλεσμα, και θα το ξαναλέω αυτό, ότι πέρυσι λεωφορείο ολόκληρο πήγε να μεταφέρει μαθητές στο χειροδρομικό κέντρο χωρίς να έχει αλυσίδες, με αποτέλεσμα εγώ, αν είναι δυνατόν, με τα δικά μου τα αυτοκίνητα να προσπαθήσω να μεταφέρω τους μαθητές από το χειροδρομικό κέντρο πάνω, να τους φέρω κάτω στο εθνικό δίκτυο για Ελασσόνα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι πράγματα σοβαρά από επαγγελματίες. Δεν είναι πράγματα σοβαρά από επαγγελματίες. Λοιπόν, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για την κρατούσα κατάσταση και συγχρόνως να εφαρμόσουν αυτά που αναγγέλουν οι αρχές. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος που θέλει να ξεκινήσει σε φάση χιονόπτωσης να μην παίρνει το 100 και να τους πει: παιδιά, περνάει ο δρόμος για τα Τέμπη, μπορώ να πάω. Λοιπόν, και πρέπει να έχω αλυσίδες. Δηλαδή, πού ξεκινάς σε ένα δρόμο τέτοιας δυσκολίας, όπως είναι οι δικές μας στροφές του Πανταμώνα και τα Τέμπη, χωρίς να ξέρεις να βάζεις τις αλυσίδες? Από την πλευρά του, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κατερίνης, κ. Γιάννης Καραλιάς, υπογράμμισε ότι δεν γίνεται πάντα να κατηγορείται η πολιτεία. Εντάξει, η πολιτεία πιστεύω ότι είναι εκεί. Εμείς, το μυαλό μας είναι εκεί. Συγκεκριμένο περιστατικό θα θυμίσω τον κύριο Φωτόπουλο, το θυμάται σίγουρα. Απέναντι από το γήπεδο του Ατρομήτου υπάρχει μια διάβαση που οδηγεί απέναντι στα χωράφια. Είχε πάει η ομάδα Δίας. Οι συνάδελφοι της αστυνομίας είχαν βάλει κόνους. Ο Έλληνας, μάλλον ο νέο Έλληνας, με το τρακτέρ λέει: και τι έγινε, θα περάσω, έχω τρακτέρ. Ξέρετε τι έγινε? Του μπάρισα. Ήταν τυχερός. Γιατί τον πλάκο στο κεφάλι ήταν έξω από το νερό και τυχερός γιατί εμείς αργήσαμε. Δεν πάμε με τις μηχανές. Έτσι είναι μεγάλα οχήματα. Ήταν η νεαρή της ομάδας Δίας, βούτυξε ένα παιδάκι και τον κράτησε. Δηλαδή εκεί φταίει η πολιτεία? Η πολιτεία ήταν εκεί και με τους κόνους και έχει ειδοποιήσει. Το μυαλό του νέου Έλληνα δεν ήταν στη θέση. Και να καταλάβετε, θα πω ένα παράδειγμα, είναι για γέλια. Για να δείτε πώς λειτουργούμε. Συνέβη προχθές. Για να δείτε γιατί όλα τα περιμένουμε έτοιμα. Αλλά δεν κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας. Κλήθηκε η υπηρεσία για πυρκαγιά σε σκεπή. Αυτό έγινε προχθές. Κάπου εκεί στο μακρύ γάλο, για να μην το φωτογραφήσω. Πέφτει τηλέφωνο στην υπηρεσία και λέει: καίγεται σκεπή. Κυρία, είστε σίγουροι? Βεβαίως, βγαίνουν καπνοί από όλη τη σκεπή.
Όταν ακούει ο τηλεφωνητής ότι βγαίνουν καπνοί από όλη τη σκεπή, σου λέει η φωτιά έχει προχωρήσει. Άρα φεύγουν δύο οχήματα. Ξέρετε τι συνέβη? Έφυγε όλο το προσωπικό που ήταν μέσα στην υπηρεσία με δύο βαριά οχήματα και καλή επιφυλακή να έρθει κόσμος από το σπίτι. Καλείται και ο μακρύγαλος να πάει στο Σιβάν. Ξέρετε τι είχε γίνει? Έχει αδειάσει η πιερία και περιμένουμε κόσμο τώρα. Δηλαδή, αν γινόταν κάτι έξω από την υπηρεσία, θα περιμέναμε να έρθει επιφυλακή. Ξέρετε γιατί πήγαμε στο μακρύγαλο? Γιατί ο νέο Έλληνας έβαλε τη σόπα του, έβγαλε τη σωλήνα, αλλά σου λέει γιατί να τρυπήσω τη σκεπή, να τη βγάλω τη σωλήνα απ' έξω, την άφησε μέσα σκεπή. Γελάτε. Γελάτε. Αυτό πραγματικό. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, αν χρειαζόταν κάτι η πιερία, αυτό που έγινε, κυρία Περιφερειάρχη, που είχαμε το βενζινάδικο, δηλαδή να σπάσει ο διάολος που λέμε το πόδι, εκείνη την ώρα να το έχω, μέσα στην υπηρεσία θα ήταν ένα άτομο, μόνο τηλεφωνητής. Και θα λέγανε άργηση η πυροσβεστική να πάει στο Σιβάν, στο βενζινάδικο. Μα αφού ο άλλος άφησε τη σωλήνα μέσα στη σκεπή του και κάπνιζε όλη η σκεπή. Αυτοί είμαστε. Είμαστε, βάζω και τον εαυτό μου. Μην τα περιμένουμε όλα από την πολιτεία, να κοιτάξουμε και εμείς τι κάνουμε.